τους πολίτες της Λάρισας. Καλεί ο πρόεδρος του Ίνκα Θεσσαλίας, κ. Βασίλης Κόκαλης, να προσέρχονται στα γραφεία του Ινστιτούτου επί της οδού Ανθίμου Γαζή 31, προκειμένου να καταβάλουν από κοινού προσπάθεια εξοδικαστικού συμβιβασμού με τις τράπεζες, ρυθμίζοντας τις οφειλές τους προς τα πιστωτικά ιδρύματα με βάση τον νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Καλεί λοιπόν το Ινστιτούτο Καταναλωτών Θεσσαλίας στα πλαίσια της δραστηριοποίησης τόσα χρόνια και του ρόλου που έχει όλους τους συμπολίτες οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα σοβαρά με τις τράπεζες. Αυτός είναι και ο σκοπός του νόμου, τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, τα σοβαρά προβλήματα να απευθύνονται στο Ινστιτούτο Καταναλωτών Θεσσαλίας από τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου και ώρες 9 ως 1 στα γραφεία του Ινστιτούτου στην οδό Ανθίμου Γαζή 31. Παράλληλα, ο πρόεδρος του Ίνκα διατυπώνει προς το Υπουργείο Ανταγωνιστικότητας το αίτημα να παγώσουν ή και να μειωθούν τα μισθώματα επαγγελματικής στέγης σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνουν επιχειρηματίες και καταναλωτές. Αυτή τη στιγμή οι καταστηματάρχες, οι έμποροι, οι οποίοι έχουν τη θηλιά στο λαιμό από τα υψηλά ενίκια, έχουν δύο επιλογές. Ή να κάνουν χρήση του νόμου της Υπουργού Ανταγωνιστικότητας και να φύγουν με ποινή ένα ενίκιο, ή να προσφύγουν στα δικαστήρια.